Στην τελική ευθεία για την εκλογή του νέου αρχηγού βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς απομένουν μόλις 2 εβδομάδες για τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, με τους υποψήφιους να συνεχίζουν εντατικά τις περιοδίες τους ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί το debate ανάμεσα στους 4 επίδοξους διαδόχους του Αλέξη Τσίπρα, με την πλευρά του Νίκου Παπά να πιέζει για τις 7 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και εύχομαι να το δω να συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες για να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε κάνει μια πρόταση για διεξαγωγή τηλεοπτικής συζήτησης. Θεωρώ ότι θα τελεσφορήσει, εκτός αν υπάρξουν ρητές αντιρρήσεις. Είχε προηγηθεί συνάντηση των εκπροσώπων όλων των υποψηφίων, στην οποία φάνηκε να υπάρχει συμφωνία για την ημέρα. Ωστόσο, ακολούθησε μια δημόσια τοποθέτηση από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο στα κοινωνικά δίκτυα, που επί της ουσίας προκαταλάμβανε ότι δεν θα διεξαχθεί τηλεμαχία εξαιτίας των πυρκαγιών. Η πρόταση για ένα debate με όρους μάλιστα τηλεοπτικού θεάματος μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ειδωθεί υπό το φως των νέων δεδομένων, αφού ενδεχόμενη διεξαγωγή του μέσα σε αυτό το κλίμα θα έδειχνε αδιαφορία για την κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες. Μάλιστα, αντιπρότεινε να πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή και των 4 υποψηφίων υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Νίκου Παπά και του Στέφανου Τζουμάκα. Η πρόταση αυτή δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με την πρόταση για διενέργεια τηλεοπτικού διαλόγου με την ευθύνη της ΕΡΤ είτε κάποιου άλλου καναλιού εθνικής εμβέλειας. Την ποιότητα του διαλόγου προφανώς θα τη διασφαλίσουν οι υποψήφοι. Η πλευρά της Εφης Αχτσιόγλου δηλώνει θετική στη διεξαγωγή debate, ζητώντας όμως να υπάρχει ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο συζήτησης.